Η Δία Σταύρος των Οδών Αγίου Αθανασίου και Αγίου Γεωργίου στην παλιά πόλη της Ξάνθης και κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου είναι μια γραφική και ήσυχη γειτονιά του προδοσιακού οικισμού, όμως τους κατοίκους της περιοχής αλλά και τους περαστικούς απειλούν καθημερινά τα δύο ετοιμορροπακτήρια που βρίσκονται το ένα μάλιστα σε απόσταση λίγων μέτρων από το άλλο, με αποτέλεσμα οι πρώτοι να διστάζουν να αφήσουν ακόμη και τα παιδιά τους να παίξουν στη γειτονιά. Βρισκόμαστε σε ένα γραφικό στενό της πόλης της Ξάνθης, ήσυχο, στην παλιά πόλη της Ξάνθης, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Αθανασίου και Αγίου Γεωργίου. Η περιοχή είναι ήσυχη, αλλά έχει δύο σημαντικά προβλήματα. Το ένα το βλέπετε πίσω μου. Είναι το ετοιμόρροπο αυτό κτίριο, παλιό, χωρίς σκεπή, με τα τούβλα του έτοιμα να πέσουν, τα κεραμίδια να κρέμονται πάνω από τους περαστικούς, κανονικός κίνδυνος για διαρχόμενους, για ντόπιους κατοίκους, για τα παιδιά τους, για τους ηλικιωμένους που πηγαίνουν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που είναι μερικά βήματα πιο πέρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δίπλα έχουμε ακριβώς ένα δεύτερο κτίριο, το οποίο είναι μερικά μόλις μέτρα απέναντι από το προηγούμενο ετοιμόρροπο, το βλέπετε εδώ πέρα. Είναι επίσης ετοιμόρροπο, επίσης λείπει η στέγη του και φυσικά επίσης αποτελεί κίνδυνο για τους διερχόμενους, για τους επισκέπτες και για τους μόνιμους κατοίκους της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, το οποίο θα έπρεπε να επιληφθεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης. Οι ετοιμόρροπες κατοικίες, ιδίως στις γειτονιές της πόλης μας, είναι ένα πρόβλημα πολλών ετών, το οποίο προσπάθησε να αντιμετωπίσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, προχωρώντας την κατεδάφιση μερικών, όμως η αντιμετώπιση το έχει βαλτώσει ξανά στη θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής.